Ένα από τα πρώτα ονόματα τη κυβέρνηση των λοιμοξιολόγων, ο καθηγητή λιμοξιολογία Νίκο Σύψα, είπε σε συνέντευξή του πω η μετάλλαξη Δέλτα μπορεί να φέρει το τέλο τη πανδημία του κορονοϊού. Όπω είπε χαρακτηριστικά ο Νίκο Σύψα, η μετάλλαξη Δέλτα είναι η τελευταία πράξη του δράματο, σημειώνοντα πω έω τον επόμενο χρόνο θα νοσήσουν όσοι δεν έχουν κάνει εμβόλιο και η ανοσία θα επιτευχθεί είτε από το εμβόλιο είτε από τον ίδιο τον ιό. Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί επίση είναι πω η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ αλλά και γενικώ ο κορονοϊό έχει μικρή θνητότητα στου νέου. Αντιθέτω, παραμένει φωνικό για του ηλικιωμένου και για όσου έχουν υποκείμενα νοσήματα. Τι σημαίνει αυτό, ότι προφανώς άτομα που κινδυνεύουν από τον ιό θα πρέπει να εμβολιαστούν, καθώς στην Ελλάδα παραμένουν αρκετά χαμηλά σε εμβολιασμούς ηλικιωμένων, αντιθέτως είναι διαφορετικά τα πράγματα για τους νεότερους. Αυτό το είδαμε και στις άλλες χώρες που επικράτησε η μετάλλαξη η Δέλτα, εκεί που τα κρούσματα αυξήθηκαν ραγδαία, παρόλα αυτά οι εισαγωγές στα νοσοκομεία ήταν ελάχιστες.